διοργανώθηκε μάλλον αυτή η συζήτηση. Να πω λίγο γιατί με ενδιαφέρει ιδιαίτερα και προσωπικά το θέμα Βραζιλία. Επειδή έχω ζήσει κάποια χρόνια στη Βραζιλία και καθώς έχω και φίλους αρκετούς ακόμα εκεί και μια συνεχή επικοινωνία λόγω των σύγχρονων μέσων επικοινωνίας, ας πούμε, έχω και μια άμεση επαφή με το τι γίνεται εκεί και θα ήθελα, θέλω δηλαδή, είναι μια αγωνία μου να μεταφέρω ένα κλίμα και ένα προβληματισμό που υπάρχει εκεί προς τα έξω και να έρθει εδώ και όχι μόνο για θεωρητικούς λόγους, δηλαδή εμένα θα με ενδιαφέρε, εντάξει, σίγουρα υπάρχει μια ανάγκη να βγουν κάποια θεωρητικά συμπεράσματα για το φαινόμενο, να ερμηνευτεί η σημασία του, το τι μέλη γενέστε, τι ακριβώς είναι, τι γίνεται τώρα, αλλά ακριβώς η σημασία αυτή να ερμηνευτεί έχει να κάνει με το τι θα γίνει και σε άλλες χώρες και ποια μπορεί να είναι μια απάντηση σε τέτοιου είδους πράγματα. Αλλά νομίζω ότι έχει μια σημασία ότι να το μελετήσουμε και να μιλήσουμε για τη Βραζιλία, γιατί ίσως και μπορεί, μακάρι όχι, θα έλεγα όμως ότι πρέπει να αρχίσουμε να οργανώνουμε την αλληλεγγύη μας απέναντι, μάλλον την αλληλεγγύη μας προς τους ανθρώπους που θα αρχίσουν να πλήττονται άμεσα από αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή, χρειάζεται να γίνει μια καμπάνια ενημέρωσης για το τι συμβαίνει στη Βραζιλία και να δημιουργηθεί ένα κίνημα υποστήριξης, αλληλεγγύης και καταγγελίας των αυταρχικών αντιδημοκρατικών μέτρων του Μπολσονάρο, ο οποίος δεν θα είναι δικτάτορας. Θα έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο θα είναι ένα πράγμα το οποίο θα είναι δικτατορία, αλλά δεν θα είναι δικτατορία. Θα είναι κοινοβουλευτικό καθεστώς εκλεγμένο, αλλά υπάρχουν ήδη διώξεις πολιτικών αντιπάλων. Όλο το οικοδόμημα στηρίχθηκε πάνω στη δίωξη του κομμουνισμού. Έτσι, αυτό ήταν εδώ, ότι πρέπει να εξαφανίσουμε, να ξεριζώσουμε τον κομμουνισμό, έτσι, ως φάντασμα βέβαια, όχι ως πραγματικότητα στη Βραζιλία. Ήταν μια κατασκευή, κατασκευάστηκε ένα φάντασμα και αυτό πολεμήθηκε ως τέτοιο. Να ξεριζωθεί λοιπόν ο κομμουνισμός από τη Βραζιλία και αυτό σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Σημαίνει διώξεις καθηγητών στα σχολεία που έχουν ένα λόγο ο οποίος δεν είναι αριστός στο καθεστώς. Σημαίνει διώξεις των ακτιβιστών των κινημάτων πόλης και υπαίθρου. Σημαίνει αντιδημοκρατικές μεθόδους σε όλα τα δικαιώματα, σε κάθε ανθρώπινο δικαίωμα, ας το πούμε έτσι, από τα δικαιώματα των κρατουμένων μέχρι τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Άλλωστε, όπως είπε ο Μπολσονάρο, οι μειονότητες πρέπει να υποτάσσονται στις πλειοψηφίες, αλλιώς να εξαφανιστούν. Οπότε, νομίζω ότι θα χρειαστεί να οργανώσουμε την αλληλεγγύη και θα έχουμε μια δυσκολία, γιατί στις παλιότερες δικτατορίες της Λατινικής Αμερικής υπήρχαν κάποια κράτη που τις αναγνωρίζανε ως τέτοιες, ως δικτατορίες, δίνανε πολιτικό άσυλο σε αυτούς που θέλανε να φύγουν. Σήμερα, αν έχουμε ένα τέτοιο, και σας το λέω από την προσωπική μου πείρα, δηλαδή από αλληλογραφία που έχω με φίλους, αν κάποιος θέλει να φύγει από τη Βραζιλία γιατί αισθάνεται ότι κινδυνεύει, είναι δύσκολο να ζητήσει πολιτικό άσυλο κάπου, γιατί για να ζητήσει πολιτικό άσυλο κάπου πρέπει να αναγνωρίζεται το καθεστώς ότι απειλεί τα δικαιώματα των ελευθεριών που είναι διεθνώς αναγνωρισμένες ως τέτοιες. Αυτό είναι, ήθελα να πω εισαγωγικά για την ανάγκη κατά τη γνώμη μου να διοργανώσουμε ώστε να δω περισσότερο την ενημέρωση και την αλληλεγγύη προς αυτούς που αντιστέκονται σε αυτό το φαινόμενο. Δύο πράγματα για το τι είναι. Προσπάθησα να τα συνοψίζω και σε ένα άρθρο μου που κυκλοφορεί και στο ίντερνετ, το έχει δημοσιεύσει και το project. Αυτά δεν θέλω να επαναλάβω πράγματα που έχω γράψει, αλλά θέλω να επικεντρώσω σε 2-3 σημεία. Το ένα, κατά τη γνώμη μου, διαφορετικό και στο οποίο πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας είναι ότι το φαινόμενο Μπολσονάρο δεν ήταν απλώς μια εκλογική έκφραση
μιας άποψης ακροδεξιάς, αλλά ήταν ένα βασικό κίνημα. Και αν θεωρήσουμε ότι ο ορισμός, τέλος πάντων, ένας ορισμός της διαφοράς της κλασικής δεξιάς από την αυταρχική δεξιά, τη φασιστική δεξιά, θα δούμε τι είναι το όνομα, είναι το αν κινητοποιήθηκαν μάζες, αν έχει την ικανότητα να κινητοποιεί μάζες ανθρώπων, αυτό το κίνημα, ο ποτσαναρισμός την έχει. Δηλαδή, από το 2013, η μικροαστή, η μεσαία τάξη της Βραζιλίας, που είναι αρκετά μεγάλη, έφυγε από τους καναπέδες της και κατέβηκε στον δρόμο. Έτσι. Στην αρχή ήταν ένα γελίο φαινόμενο, οι κυρίες με τις πρασινοκίτρινες μπλούζες και ποδίτσες, η πράσινη κίτρινη σημαία της Βραζιλίας και με συνθήματα «Ο στρατός να μας σώσει», «Η Βραζιλία να σωθεί από τον κομμουνισμό» κλπ. Να κατεβαίνουν σε διαδηλώσεις ενάντια στην κομμουνιστική υποτίθεται κυβέρνηση και παρέα με τις υπηρέτριες να σέρνουν, που σέρνουν το καλουτσάκι με τα μωρά τους, γιατί αυτή η τάξη δεν μπορεί να κάνει τίποτα αν δεν έχει μαζί της και μια υπηρέτρια να την εξυπηρετεί, ας πούμε, ή δύο ή τρεις ή έναν οδηγό κλπ. Αυτό που το θεωρούσαμε, που μάλλον έγινε αντικείμενο γελιοποίησης και κοροϊδίας στις αρχές του 2013, στα μέσα μάλλον του 2013, όταν υπήρχε και ένα κίνημα πραγματικά διεκδικητικό που είχε ξεσπάσει σε όλες τις πόλεις της Βραζιλίας με αφορμή την αύξηση της τιμής των αστικών συγκοινωνιών, και σε αυτό το κίνημα ακριβώς μετά εμφανίστηκαν αυτά τα φαινόμενα, τα πρώτα φαινόμενα του ποτσοναρισμού, ας το πούμε έτσι, και ήταν ένα γελίο και αντικείμενο, ας πούμε, κοροϊδιών, διωκώθηκε, έπαιξε ένα ρόλο στην ανατροπή, στην πραξικοπηματική, ας το πούμε έτσι, ανατροπή της Προεδρίας της Δήμας, που ήταν μια κυβέρνηση συμμαχίας βέβαια με τη δεξιά, γιατί πρέπει να πούμε ότι στις προηγούμενες εκλογές το ΠΕΤΕ, το αριστερό, εργατικό, αριστερό, σοσιαλδημοκρατικό, ή τέλος πάντων, ας μην πούμε στο θέμα της ονομασίας, αυτό το κόμμα που κυβερνούσε πριν, το πρώην κόμμα του Λούλα, ο Λούλα είχε φύγει από την κυβέρνηση το 2010, όταν ακόμα η οικονομική κρίση δεν είχε κάνει την εμφάνισή της. Το 2010, όταν έφυγε ο Λούλα, η Βραζιλία είχε 9,5% οικονομική αύξηση, ας πούμε, δηλαδή, για παράδειγμα. Μετά εμφανίστηκε η κρίση. Η διάδοχος της Δίλμα Ρούσεφ βγήκε στις πρώτες εκλογές κυβέρνηση με μια σχετική πλειοψηφία, και στις δεύτερες εκλογές το 2014 που κέρδισε ξανά την Προεδρία, η κοινοβουλευτική συσχετισμή ήταν πολύ απλητική. Είχε λιγότερους από 80 βουλευτές στο Κοινοβούλιο των 500. Έφτιαξε μια κυβέρνηση με δεξιούς, ακόμα και με ακροδεξιούς, ακόμα και με αυτούς που σήμερα είναι στο κόμμα του Μποτσονάρο, και κυβέρνησε για ένα χρόνο. Στον ένα χρόνο ανατράπηκε, κάνανε το impeachment, δηλαδή ακυρώσανε την Προεδρία της, και ανέλαβε την Προεδρία ο αντιπρόεδρος, που ήταν εκλεγμένος επίσης μαζί με την Ρούσεφ, ο Τέβερ, ο οποίος ξεκίνησε την πολιτική του καριέρα ως υπουργός Δημοσίας Τάξης του κρατηδίου του Σαν Πάολο την περίοδο της δικτατορίας, δηλαδή πολιτικός προστάμενος των βασανιστών της Κούπας. Καταλαβαίνετε ότι οι κυβερνήσεις του ΠΕΤΕ και ειδικά η τελευταία κυβέρνηση της Δήμα Ρούσεφ, δεν είχε καμία σχέση με αριστερή κυβέρνηση εκτός από το όνομα. Ίσως κάποια φιλολαϊκά μέτρα υπήρξαν, και υπήρξαν, υπήρξαν, αλλά δεν αποτελούσε καμία απειλή για τα δικαιώματα, για τις ελευθερίες, ας το πούμε έτσι, του καπιταλισμού. Δεν αποτελούσε, ούτε καν οι κυβερνήσεις του Λούλα ποτέ αποτέλεσαν καμία απειλή για την άνεση του κεφάλαιου να αναπαράγεται με κάθε τρόπο και ως το δυνατόν πιο προσωποφόρα στη Βραζιλία. Το αντίθετο συνέβη, δημιούργησε τις καλύτερες προϋποθέσεις, η κυβέρνηση του Λούλα δημιούργησε τις καλύτερες προϋποθέσεις για την αναπαραγωγή του κεφαλαίου, και γι' αυτό ένα μεγάλο κομμάτι του κεφαλαίου στη Βραζιλία υποστήριξε το Λούλα, άλλωστε χωρίς αυτή την υποστήριξη δεν θα μπορούσε να είχε σταθεί. Άρα δηλαδή παρότι μπορεί να υπήρξαν κάποια μέτρα ανακούφιση των λαϊκών στρωμάτων, παρότι υπήρξε μια μετακίνηση από τα κατώτερα στρώματα
του πληθυσμού από τις κατώτερες οικονομικές τάξεις προς τις ανώτερες υπολογίζεται 40% μια κοινωνική κινητικότητα από τις πιο χαμηλές τάξεις στις πιο μεσαίες. Δεν δείχτηκαν οι μεσαίες τάξεις, δηλαδή δεν υπήρξαν περισσότεροι φόροι, δεν υπήρξαν από πλευράς της κυβέρνησης, άσχετα αν θύχθηκαν από τη γενικότερη οικονομική κρίση. Άρα λοιπόν αυτό το κίνημα βγήκε να πολεμήσει ένα φάντασμα και να κατασκευάσει ένα μύθο. Να κατασκευάσει τον Άντι Λούλα, όπως ξέρουμε ο Λούλα ήταν εκτός από τις πολιτικές του απόψεις, ήταν κάτι σαν είδωλο ας πούμε για τους στοχούς της Βραζιλίας, υπήρχε μια προσωπολατρία, εξέφραζε και στο ίδιο το πρόσωπό του την εργατική τάξη και τις καταπιεσμένες τάξεις της Βραζιλίας. Και ο Λούλα μπήκε στη φυλακή και έπρεπε να φτιαχτεί το αντίθετο του. Αυτό ήταν η προσπάθεια να δημιουργηθεί ο μύθος, όπως τον ονόμασαν, τον Μποτσονάρο στις διαδηλώσεις, στις εκλογές, όταν μιλούσε στις προεκλογικές εκστρατείες, τον φώναζαν από κάτω μύθος, είσαι ο μύθος, δηλαδή ήταν ο εθνοσωτήρας, ο μύθος που θα έσωσε τη χώρα από τον κομμουνισμό. Και αυτό το κίνημα λοιπόν των αγανακτισμένων, τι διεκδικούσε, εφόσον δεν είχε ζημιωθεί οικονομικά, εφόσον δεν ήθελε να αλλάξει η πολιτική νεοφιλελεύθερη προς μια κρατική, κορπορατιστική, δεν ξέρω εγώ τι άλλο είδους οικονομική πολιτική, αλλά ήθελε ένα νεοφιλελευθερισμό και ακόμα και χειρότερο από αυτόν που εφαρμοζόταν, ίσως το ίδιο αυτό που εφαρμοζόταν. Τι ήταν αυτό που ενοχλούσε, αυτό είναι ένα ερώτημα. Εγώ μπορώ να πω κάποιες σκέψεις πάνω σε αυτό. Και αν τελικά τι διαφορά θα έχει η πολιτική του Μποτσονάρο ή τι διαφορά είχαν οι πολιτικές προτάσεις του Μποτσονάρο από τις πολιτικές προτάσεις της κλασικής δεξιάς, αφού νεοφιλελευθερισμός ήταν ο προηγούμενος, νεοφιλελευθερισμός θα είναι και του Μποτσονάρο, το ίδιο πρόγραμμα είχε ο δεξιός υποψήφιος, ο Σύρο Γκόμες, το ίδιο οικονομικό πρόγραμμα είχε και ο Μποτσονάρο. Τι διαφορά θα έχει στην πολιτική διακυβέρνηση, στην πολιτική, τη στιγμή που οι συσχετισμοί, ακόμα και στο κοινοβούλιο έτσι όπως βγήκαν, δεν τον ευνοούν. Δηλαδή, ο Μποτσονάρο αυτή τη στιγμή έχει τόσους βουλευτές στους 500, έχει 52 βουλευτές, έναντι 56 στους 5. Δηλαδή, το 5 έχει περισσότερο από τον Μποτσονάρο. Αν αθροίσεις, ας πούμε, τα κόμματα που μπορούν να υποστηρίξουν την κυβέρνηση του Μποτσονάρο σε επίπεδο βουλευτών, είναι καμιά εκατοστή. Αν αθροίσεις τα κόμματα που μπορούν να αντιπολιτευτούν τους βουλευτές των κομμάτων που μπορούν να αντιπολιτευτούν τον Μποτσονάρο είναι καμιά εκατοστή, και υπάρχουν οι ενδιάμεσοι που βουλευτές, έτσι, από τους καμιά τρακοσαριά, που μπορούν να εγκυμαθούν ή από εδώ ή από εκεί, έτσι. Αυτό που νομίζω ότι χαρακτήρισε αυτό το κίνημα του Μποτσοναρισμού δεν ήταν, και επειδή το επιμένω να το ονομάζω κίνημα, από τα τρία χαρακτηριστικά ενός κινήματος, το οικονομικό, το πολιτικό και το ιδεολογικό, νομίζω ότι αυτό που κυριάρχησε ήταν το ιδεολογικό. Δηλαδή δημιουργήθηκε ένα ιδεολογικό ρεύμα το οποίο νίκησε και αυτό που αποτέλεσε ήττα των αριστερών ιδεών ήταν ιδεολογική ήττα. Δηλαδή οι άνθρωποι που και όταν λέμε τώρα ιδέες της αριστεράς, μιλάμε ακόμα και για ιδέες και για αξίες ανθρωπιστικές της Γαλλικής Επανάστασης, όχι του σοσιαλισμού ή του κομμουνισμού. Δηλαδή, οι άνθρωποι, όταν ο Μποτσονάρο λέει θα μειώσω το όριο ηλικίας της ποινικής ευθύνης από τα 18 να το πάω στα 12 και θα μπουντουρνιάζω τα παιδιά από τα 12 ας πούμε στις φυλακές και του λένε μα οι φυλακές της Βραζιλίας που είναι οι δεύτερες σε πληθυσμό φυλακές στον κόσμο μετά τη ΣΥΠΑ, είναι μία φρίκη, μία κόλαση, είναι φυλακές που δεν χωράνε σε κελιά των 10 ατόμων, είναι πενταπλάσιοι, είναι 50. Άμα, δηλαδή δεν χρειάζεται να πάτε σε κάποια φυλακή. Αν πάτε μια βόλτα στο Σαν Πάολο πηγαίνοντας από το αεροδρόμιο προς το κέντρο της πόλης, θα περάσετε από 2-3 φυλακές. Θα δείτε κατασκηνωμένους απ' έξω χιλιάδες, όχι εκατοντάδες, χιλιάδες ανθρώπους που είναι συγγενείς των κρατουμένων, αναγκαστικά πρέπει να είναι κάπως εκεί να μπορέσουν να τους δώσουν κάτι, μια βοήθεια, ένα φαΐ να φάνε και για να, επειδή δεν μπορούν να ζήσουν αλλιώς, κατασκηνώνουν έξω από τις φυλακές, κοιμούνται στον δρόμο έξω από τις φυλακές.
και καταλαβαίνεις από εκεί τι γίνεται μέσα στις φυλακές. Παίρνεις μια ιδέα γιατί τι γίνεται, το καταλαβαίνεις είναι άλλο πράγμα. Λοιπόν, και όταν του λένε μα αυτό το πράγμα συμβαίνει στις φυλακές, η απάντησή του, η οποία κερδίζει και δημιουργεί ρεύμα υπέρ του, είναι και τι με νοιάζει εμένα, τι ζωή περνάνε οι εγκληματίες στις φυλακές. Ας μην γίνονταν εγκληματίες, ας μην πήγαιναν στη φυλακή, δεν είναι δικό μου πρόβλημα, δικό τους πρόβλημα. Λοιπόν, αυτή η ατάκα έτσι ξεπερνάει όχι κάποιες σοσιαλιστικές ή κομμουνιστικές ιδέες, αλλά ξεπερνάει τον αγώνα που έκανε η ανθρωπότητα για να αναγνωριστεί ότι ακόμα και οι κατάδικοι έχουν ανθρώπινα δικαιώματα. Και αυτό αποτελεί μια ήττα στους ανθρώπους που από την άλλη μεριά αυτό δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν. Δεν μπορούν να το αντιπαλέψουν. Και τι εννοώ με αυτό, εννοώ ότι οι αντίπαλοι, το αντίπαλο δέος των Πολσονάρων, ο κόσμος που τον αντιπολιτεύτηκε στις εκλογές και έκανε μια προσπάθεια να τον αντιμετωπίσει, δεν είχε τη δύναμη να αντιμετωπίσει αυτή την προπαγάνδα. Και αυτό δεν έχει να κάνει με τους αγωνισμούς, με τα fake news, με την ικανότητα μόνο προπαγάνδας των μέσων. Θα πω δύο πράγματα γι' αυτό. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ο αναρθολογισμός που επικρατεί και το εξολογικό, ας πούμε, που μπορεί να επικρατεί σε όλη αυτή την καμπάνια του Μπολσονάρο, που έχει χαρακτηριστικά ταυτότητας και όχι λογική σκέψη. Δηλαδή είμαι με τον Μπολσονάρο γιατί είναι ο Μπολσονάρο, έτσι, όπως είμαι Ολυμπιακός, όπως είμαι. Δεν έχει να κάνει με το αν ο Μπολσονάρο έχει καλή ή κακή πολιτική. Ο Μπολσονάρο έλεγε σήμερα πρέπει να σκοτώσουμε όλους τους μαύρους, ας πούμε, που είναι ενδεχόμενοι κλέφτες, ή να μειώσουμε το μισθό όλων των γυναικών, γιατί οι γυναίκες πρέπει να παίρνουν μικρότερο μισθό από ό,τι οι άντρες για λόγους βιολογικούς. Και την άλλη μέρα να λέει, όχι, εγώ δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Ας πούμε, εγώ αγαπάω τις γυναίκες και θα κάνω και πολιτική υπέρ των γυναικών. Μπορούσε να λέει και το α και το αντι α. Μπορούσε να λέει οτιδήποτε. Και ο λόγος που το έκαναν αυτό ανοιχτά ήταν γιατί ο κόσμος που έπρεπε να ψηφίσει Μπολσονάρο έπρεπε να ψηφίσει Μπολσονάρο όχι για αυτά που λέει, αλλά γιατί έπρεπε να ψηφίσει Μπολσονάρο. Έπρεπε δηλαδή να είναι αρχηγός, θεός, έτσι, να ταυτιστεί μαζί του ως εθνοσωτήρας και όχι με μια πολιτική άποψη. Επιπλέον, το κίνημα του Μπολσονάρο διεκδικεί το μονοπόλιο στην πολιτική σκέψη. Ταυτίζει την πολιτική του με το έθνος, με την πατρίδα, είναι εθνικιστικό, χρησιμοποιεί τη σημαία, τη Βραζιλία, ως δική του, έτσι, είναι εθνικιστικό δηλαδή, καθαρά εθνικιστικό, όσο και αν στην οικονομία είναι νεοφιλελεύθερο, πολυπολιτισμικό κλπ. Στην οικονομία, αλλά είναι εθνικιστικό σαφέστατα. Έτσι. Και φυσικά όποιος δεν είναι με το έθνος είναι εχθρός του έθνους, άρα το σύνθημα της δικτατορίας αγάπα τη Βραζιλία ή φύγε από τη χώρα επανήλθε και τα μπουζάκια που φορούσαν οι οπαδοί του Μπολσονάρο έλεγαν το κόμμα μου είναι η Βραζιλία. Έτσι. Λοιπόν, το γιατί. Αυτό λίγο πολύ περιγραφή. Τώρα, το γιατί, φυσικά εγώ περισσότερα ερωτήματα έχω και περισσότερα ερωτήματα που θα σας δημιουργήσω παρά απαντήσεις, αλλά θα πω μία γνώμη. Το γιατί και το πώς, ας πούμε, αυτό το πράγμα εξελίχθηκε. Κατά τη γνώμη μου, το κοινωνικό υπόβαθρο αυτού του ρεύματος δεν είναι κάτι καινούριο. Δεν εμφανίστηκε τώρα, δεν είναι κεραυνός ενεδρία. Δεν είναι αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης. Μπορεί η νίκη τους, η ιδεολογική τους επιτυχία να είναι αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης, της πολιτικής συγκυρίας, όπου ένα παλιό πολιτικό μοντέλο αριστερό έχει φθαρεί, έχει κάνει τον κύκλο του και έχει τελειώσει. Όπου ένα επίσης δεξιό μοντέλο έχει φθαρεί και δεν υπήρχε εναλλακτική ούτε των δεξιών ούτε των αριστερών. Δηλαδή, γιατί ο Μπολσονάρο και όχι η κλασική δεξιά. Γιατί η κλασική δεξιά δεν είχε απάντηση σε αυτούς τους αγανακτισμένους που βγήκαν στον δρόμο. Δεν τους ικανοποιούσε ούτε και η παραδοσιακή αριστερά, ας το πούμε έτσι. Σίγουρα υπήρχαν όλα αυτά, αλλά αυτό που νομίζω ότι πρέπει να δούμε κάτω από αυτά είναι ότι υπάρχει ένα κοινωνικό υπόβαθρο στη Βραζιλία που έχει διαμορφωθεί λόγω της κοινωνικής, της ταξικής συγκρότησης αυτής της χώρας, που έχει να κάνει με, όχι τόσο με την ακραία φτώχεια, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι στη Βραζιλία υπάρχει ακραία φτώχεια σε πολύ
μαζικό βαθμό, ως πολύ μαζικό φαινόμενο, έτσι. Πάρα πολύ φτωχοί και πάρα πολύ με όμικρο γιώτα και πάρα πολύ φτώχεια, πολύ φτώχεια, έτσι με ύψιλο. Λοιπόν, αυτό όμως είναι ένα φαινόμενο που υπάρχει και σε άλλες χώρες, και στην Αφρική και στη γειτονική Βολιβία, ας το πούμε έτσι. Αυτό που δεν υπάρχει στις γειτονικές χώρες και υπάρχει στη Βραζιλία είναι ο αντίστοιχος υπερβολικός πλούτος. Η Βραζιλία είναι η 8η οικονομία στη χώρα, έτσι, 8η στην ενέργεια, στην παραγωγή ενέργειας, 1η στην παραγωγή σόγιας, μέταλλα, σιδηρομετάλλευματα, κάθε είδους μεταλλεύματα, έτσι, μια πολύ ισχυρή οικονομία και μια πάρα πολύ ισχυρή πλουτοκρατία. Μεγάλη, μεγάλη αστική τάξη, η οποία είναι ένα αρκετά σημαντικό μέρος του πληθυσμού, δηλαδή σε αριθμούς. Αυτό δημιουργεί μια επίσης μεγάλη μεσαία τάξη. Οι Βραζιλιάνοι δημοσιολόγοι έχουν φτιάξει το δικό τους τρόπο καθορισμού των κοινωνικών τάξεων, δεν έχουν ανάγκη από το μαρξισμό, και έχουν φτιάξει μια κλίμακα που την ονομάζουν τάξη A, B, C, D, E, και λένε, ας πούμε, ότι κατατάσσουν τους πολίτες με βάση στις τάξεις A, B, C, D, E, με βάση το εισόδημά τους σε αριθμό μηνιαίων μισθών. Ο μηνιαίος μισθός το 2015, που είναι τα στοιχεία που θα σας πω, ήταν γύρω στα 800 ρεάις, δηλαδή περίπου 200 ευρώ. Αυτοί που έχουν πάνω από 6 μισθούς, μάλλον αυτοί που έχουν από 0 μέχρι 1 είναι στις τάξεις DE, και αυτό είναι 27% του πληθυσμού. Αυτοί που έχουν πάνω από 10 ανήκουν στην τάξη A, που σημαίνει ότι μπορεί να έχουν, ας πούμε, από 3.000 ευρώ και πάνω, και είναι το 4% του πληθυσμού. Έτσι, το 4% του πληθυσμού είναι αυτοί που έχουν από 3 με 4.000 ευρώ και πάνω. Δεν μιλάμε αυτοί που το μήνα, δεν μιλάμε αυτοί που έχουν από 100.000 και πάνω, έτσι. Λοιπόν, το υπόλοιπο 50% είναι οι μεσαίες τάξεις, έτσι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αν το συνδυάσουμε με το γεγονός ότι αυτή η μεσαία τάξη στη Βραζιλία έχει στη διάθεσή της μία άφθονη και φτηνή πάθινη εργατική δύναμη για ιστορικούς λόγους, η οποία κατάγεται από την εποχή της δουλοκτησίας, της σκλαβιάς και της άφθονης μετανάστευσης από την Ευρώπη. Νομίζω ότι αυτό είναι το φαινόμενο που την κάνει να διαφέρει από άλλες χώρες, και από την Αργεντινή και από την Βολιβία. Επίσης, η ιστορική αυτή εξέλιξη αυτής της τάξης την κάνει να διαφέρει από τις ΗΠΑ, γιατί στις ΗΠΑ, για παράδειγμα, είναι εμφύλιος πόλεμος, ενώ στη Βραζιλία υπήρξε πάντα μια συνέχεια, χωρίς να γίνει ποτέ επανάσταση των καταπιεσμένων τάξεων, και καμία ρήξη στη συνέχεια από το προηγούμενο καθεστώς στο επόμενο. Αλλά ταυτόχρονα δεν μπορεί να είναι και Κίνα, δεν μπορεί να έχει αυτή, επίσης ίσως για πολιτισμικούς λόγους, όπως θα μπορούσε να, θα ήθελε μάλλον πολύ να είναι η κυρίαρχη τάξη. Νομίζω ότι δεν μπορούμε, παρότι υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες σε σχέση με τους μηχανισμούς που χρησιμοποίησε ο Μπολσονάρο για να πετύχει το σκοπό του, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το χρήμα, τα λεφτά που έπεσαν, τους μηχανισμούς των Ευαγγελικών και των Προτεσταντικών Εκκλησιών που λειτουργήσαν υπέρ του, τα διάφορα άλλα τεχνικά μέσα που χρησιμοποίησε, όπως για παράδειγμα ρομπότ πληροφορικής, τα οποία απαντούσαν αυτόματα σε μηνύματα, όπου υπήρχε η λέξη Μπολσονάρο, αυτόματα, όπου και υπήρχε δυνατότητα σχολιασμού, μπορούσε να εμφανιστεί σχόλιο υπέρ του Μπολσονάρο. Και αυτό αποκαλύφθηκε από ένα αστείο γεγονός, όπου μια εφημερίδα, μεγάλη αστική εφημερίδα του Σαν Πάολο, η Φόλια του Σαν Πάολο, σε ένα άρθρο που δημοσίευσε με θέμα τις γυναικείες τσάντες, οι γυναικείες τσάντες στα βραζιλιάνικα λέγονται Μπόλσο, έτσι, και Μπόλσο λέγανε τον Μπολσονάρο. Το θέμα του άρθρου και το περιεχόμενο ήταν για τις γυναικείες τσάντες, έλεγε Μπόλσο κτλ. Και από κάτω εμφανίστηκαν σχόλια που λέγανε «Μην πιάνετε στο στόμα σας τον Μπολσονάρο, δεν έχετε στοιχεία, είστε κομμουνιστές που μου για να πεθάνετε κτλ».
Και έτσι αποκαλύφθηκε ότι είχαν αυτόματα μηχανήματα να λειτουργούν κλπ. Είναι μια ολόκληρη συζήτηση ο μηχανισμός που χρησιμοποίησαν και τα τεχνικά μέσα. Πάντως νομίζω ότι δεν πρέπει να... Δεν θα ήταν σωστό μάλλον, δεν ξέρω αν πρέπει ή δεν πρέπει, να εξηγήσουμε και να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε το φαινόμενο μόνο με τη λειτουργία των μηχανισμών και τους σχεδιασμούς κάποιων επιτελείων, είτε τόπιων, είτε αμερικάνικων, είτε υπεριαλιστικών, γιατί αυτό δεν επαρκεί. Και από την άλλη, νομίζω ότι αν προσιλωθούμε σε μια εξήγηση που προσανατολίζεται, επικεντρώνει μάλλον στην ισχύ των σχεδιασμών, των μηχανισμών, τότε η μόνη απάντηση που θα έχουμε θα είναι ένας άλλος μηχανισμός, στον οποίο εγώ νομίζω ότι, τουλάχιστον η δική μου άποψη είναι ότι δεν μπορούμε να τον έχουμε. Μάλλον πρέπει να στραφούμε στην... να δούμε δηλαδή τον ιδεολογικό μηχανισμό που λειτουργήσε σε αυτές τις μάζες και πώς αυτόν μπορούμε να τον αντιστρέψουμε. Ακριβώς όπως, και θα τελειώσω, αυτή είναι η τελευταία μου φράση γιατί ξεπέρασα τον χρόνο, νομίζω ότι όπως υπάρχουν οι κοινωνικές προϋποθέσεις και υπήρχαν πάντα και δεν είναι καινούριο φαινόμενο στην εμφάνιση του φαινομένου του Μπολσονάρο, υπάρχουν στη Βραζιλία σήμερα και οι κοινωνικές προϋποθέσεις της ανατροπής του Μπολσονάρο και της αντιστροφής της κατάστασης, και αυτό ήδη θα αρχίσει να φαίνεται πάρα πολύ σύντομα. Δηλαδή όπως υπάρχουν οι κοινωνικές τάξεις οι οποίες έχουν συμφέρον αυτή τη στιγμή από την ισχύ και την εξουσία του Μπολσονάρο, υπάρχουν και εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, μάλλον εκατομμύρια, που έχουν συμφέρον από την ανατροπή του και θα αντισταθούν έτσι κι αλλιώς. Μόνο και μόνο επειδή υπάρχουν, επειδή αναπνέουν. Έτσι. Οπότε σύντομα θα δούμε την απάντηση σε κοινωνικό επίπεδο στην ταξική σύγκρουση. Σε ιδεολογικό επίπεδο οι φοιτητές στα πανεπιστήμια ήταν οι πρώτοι που έδωσαν μια πρώτη απάντηση. Πρέπει να πούμε ότι οι ηλικίες από 18 έως 24 ήταν αυτές που λιγότερο ψήφισαν τον Μποτσονάρο και αυτές που περισσότερο τον αντιπάλεψαν. Και στα πανεπιστήμια και μάλιστα στα δημόσια οι φοιτητές έκαναν και καμπάνια αντι Μποτσονάρο. Πρέπει να πούμε ότι στη Βραζιλία υπάρχουν πάρα πολλά ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά και η καμπάνια των αστών και των κυρίαρχων τάξεων ήταν πάντα για την ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά κατά μεγάλη αντίφαση οι ίδιοι που κάνουν αυτή την καμπάνια και ιδρύουν ιδιωτικά πανεπιστήμια και κονομάνε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια προτιμούν τα παιδιά τους να πηγαίνουν στα δημόσια πανεπιστήμια και πληρώνουν ένα σωρό λεφτά σε φροντιστήρια έτσι ώστε τα παιδιά τους να περάσουν σε δημόσια πανεπιστήμια και κανένας δεν θέλει να πάει να χειρουργηθεί από χειρουργό που έχει σπουδάσει ας πούμε στην κλινική ή δεν ξέρω εγώ Μαρινάκης ή ο Νάσης ή Νιάρχος, αλλά προτιμάει να κάποιον που σπουδάσει σε ένα κρατικό πανεπιστήμιο, περιέργως. Οπότε αυτή είναι η αντίφαση που έχει αυτή η τάξη στη Βραζιλία και αυτό θα φανεί πολύ σύντομα νομίζω στην σύγκρουση στη Βραζιλία το επόμενο διάστημα. Ευχαριστώ.